και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή Αντιθέσεις και αυτή τη Δευτέρα μαζί. Συζητούμε με τους υποψηφίους για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μέχρι σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τον υποψήφιο για την Προεδρία, τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Επίσης με τον κύριο Σταύρο Μαλά. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Λιλίκα. Καλησπέρα, κύριε Λιλίκα. Καλώς ορίσατε στο ΜΕΚΑ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία για το διάλογο. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί εδώ για μια ώρα, μαζί με τους συναδέλφους, τον Χρήστο Γεωργίου. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα. Και τον Λουκά Φουρλά. Αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Αρχίζοντας βεβαίως από τα θέματα της οικονομίας, και θα ήθελα να σταθώ σε μια δήλωση την οποία κάνατε σήμερα, κύριε Λιλίκα. Με αφορμή την καταρχήν συμφωνία στην οποία κατέληξε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας με το κλιμάκιο της Τρόικα, σε ό,τι αφορά το θέμα των τραπεζών. Μέχρι σήμερα είχατε μια, θα μπορούσε κάποιος να πει, αντιμνημονιακή στάση. Το γεγονός ότι χαιρετίζετε αυτή την συμφωνία, αποδέχεστε πλέον τη λογική της δανειακής σύμβασης με την Τρόικα, έτσι ώστε να βάλει μπροστά η κυπριακή οικονομία? Σήμερα χαιρέτησα ως πρώτο βήμα τη συμφωνία, όπως ανακοινώθηκε από την Κεντρική Τράπεζα. Και είχα πει στη δήλωσή μου όμως ότι αναμένω να δω το κείμενο της συμφωνίας, διότι δεν είχα οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση. Αν ευσταθούν, καταρχήν να πω ότι. Έγινε η δήλωση το πρωί, τώρα είναι βράδυ, μεσολάβησαν αρκετά πράγματα. Έχετε καταρχάς ενημερώσει? Έχω κάποια ενημέρωση, όχι επίσημη, η οποία ενημέρωση με κάνει να είμαι πολύ κριτικός. Εάν αυτά που έχω ακούσει ευσταθούν, δηλαδή ότι έχουμε να αποδεχτεί όλους τους όρους που έχει θέσει Τρόικα, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην εκποίηση κατοικιών για δάνεια τα οποία είναι μη εξυπηρετούμενα για 90 μέρες, δηλαδή τρεις καθυστερημένες δόσεις, το θεωρώ τότε απαράδεκτο και επικίνδυνο, αλλά και κοινωνικά καταστροφικό. Στις 90 μέρες, βεβαίως, επειδή το ρεπορτάζ ήταν πλήρες που προβάλαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εξασφαλίσεις, εγγυήσεις δηλαδή. Διαφορετικά είναι στους 18 μήνες που γίνεται η εκποίηση, δεν γίνεται στις 90 μέρες. Η πρόνοια, όπως ήταν διατυπωμένη στο μνημόνιο της Τρόικα, είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια για 90 μέρες, δηλαδή τρεις καθυστερημένες δόσεις, εντός 18 μήνων να γίνει εκποίηση. Δηλαδή να ξεκινήσει η εκποίηση και να ολοκληρωθεί 18 μήνες. Αυτό σήμερα πρακτικά τι σημαίνει? Δεν υπάρχει οικογένεια στην Κύπρο, πραγματικά, η οποία από τη μεσαία τάξη και κάτω να μην έχει υποθήκη το σπίτι της, είτε γιατί το αγόρασε για να το χτίσει, είτε για να σπουδάσει τα παιδιά της, είτε για να κάνει κάποια οικογενειακή επιχείρηση. Να πάρουμε έτσι σιγά σιγά. Εσείς όταν χαιρετίζατε την συμφωνία, τι ακριβώς είχατε στο μυαλό σας? Τη δήλωση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ήταν, αναφερόταν μόνο στο ζήτημα του πρωτογενούς κεφαλαίου των τραπεζών, που αντί να πάει στο 10%, δέχτηκε η Τρόικα, όπως έλεγε η Κεντρική Τράπεζα, να πάει στο 9%. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Για τα υπόλοιπα δεν γίνονταν αναφορά στην ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας. Και όσον αφορά τα δάνεια, επειδή δεν είναι μόνο οι χιλιάδες που θα χάσουν σήμερα τα σπίτια τους. Ξέρετε, όταν έγιναν τα δάνεια, τα πλήστα, για να είμαστε δίκαιοι, έγιναν στις καλές εποχές της οικονομίας, οι δόσεις είναι ψηλές. Σήμερα δεν υπάρχει οικογένεια σχεδόν που να μην έχει έναν άνεργο, ή και δύο ή και περισσότερους. Ακόμα και οι οικογένειες των δύο δημοσίων υπαλλήλων θα έχουν σοβαρές αποκοπές μισθών. Άρα οι πλήστοι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στη ψηλή δόση δανείου. Αυτό θα δημιουργήσει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Όχι μόνο θα δούμε για πρώτη φορά άστεγους στην Κύπρο των κοινωνικών αυτοφαινόμενων, αλλά στη συνέχεια, αν αρχίσει η εκποίηση, δηλαδή η πώληση κατοικιών, και μιλούμε για μερικές χιλιάδες, ήδη υπάρχουν απόλυτα σπίτια και διαμερίσματα, θα πέσει κατακόρυφα η τιμή των ακινήτων. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση, είναι ότι τα δάνεια τα οποία σήμερα θεωρούνται ότι καλύπτονται από εγγύησεις, επαρκείς εγγύησεις, η πτώση της τιμής των ακινήτων θα αφήσει αυτά τα δάνεια ακάλυπτα και θα χρειαστούν νέες εγγύησεις για τα δάνεια που θεωρούνται σήμερα ότι είναι επισφαλή. Άρα θα γίνει μια, θα έλεγα, χιονοστιβάδα με πάρα πολύ μεγάλες κοινωνικές επιπτώσεις αλλά και οικονομικές επιπτώσεις. Και η Financial Times, σε έναν άρθρο του, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ανέφερε το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου εκποιούν 150.000 κατοικίες. 150.000 οικογένειες θα βρεθούν στον δρόμο. Και η ίδια η Financial Times, που είναι μια οικονομική εφημερίδα, διαπίστωνε ότι υπάρχει πρόβλημα στο μοντέλο της Τρόικα. Και το συνέδεε, κατά μένα πολύ σωστά, με το ζήτημα και της δημοκρατίας, ότι σε μια δημοκρατία το κοινωνικό κόστος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και όχι μόνο οι οικονομικοί αριθμοί. Κύριε Λίκα, συγχωρείτε. Η εκποίηση βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Θα δούμε ακριβώς ποια είναι η κατάληξη. Όμως, έχω την αίσθηση ότι η πολιτική και ούτε εσείς εξαρτημένος βιάζεστε. Βιάζεστε πάρα πολύ για ορισμένα πράγματα και δημιουργείτε μαζί ίσως και με την
δική μας προσπάθεια να δώσουμε κάποια πράγματα στον αέρα, υπάρχει μια τάση μερικές φορές μηδενισμού των πάντων και έναν είδος λαϊκισμού, ο οποίος στη δική μας περίπτωση δεν έπρεπε να υπάρξει. Εσείς, όταν ξεκίνησε η εμφάνιση της Τρόικας στην Κύπρο, και ενώ όλοι λέγαμε ότι θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα light μνημόνιο, ήσασταν από τους πρώτους που έδωσατε περίπου ένα στίγμα αντιμνημονιακών, όπως είπε και ο ξαναφός μου Μιχάλης. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί είχατε προβλέψει? Γιατί νιώθατε ότι ήταν τρόπος να προσελκύσετε κάποιες μάζες ανθρώπων, ταυτισμένοι βεβαίως και με τις θέσεις της ΕΔΕΚ, που είναι γνωστές οι θέσεις της ΕΔΕΚ. Τι θα σου οθήσει να κάνει αυτό το πράγμα? Το μνημόνιο, κύριε Γεωργίου, και δεν ήταν αντιμνημονιακές οι δηλώσεις μου. Σας παραπέμπω να δείτε ολοκληρωμένες τις δηλώσεις που έκανα από τις πρώτες μέρες. Δεν ήταν θέμα ούτε υπέρ ούτε κατά. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι ανεύθυνο εκ μέρους οποιοδήποτε πολιτικού ή και πολίτη να τοποθετείται εν λευκό, χωρίς να γνωρίζει τους όρους. Βιαστήκατε όμως, όχι μόνο εσείς, αλλά όλοι σας. Δεν βιαστήκαμε. Να σας πω το εξής. Επισημάναμε στην πρώτη μας ολοκληρωμένη τοποθέτηση που κάναμε και την κάναμε μόνο όταν είχαμε το κείμενο, όχι το ελληνικό, και το αγγλικό στα χέρια μας. Και επισημάναμε κάποιες πρόνοιες που ήταν απαράδεκτες και σήμερα όλοι, σχεδόν όλοι τουλάχιστον, συνενούν. Επισημάναμε το ζήτημα της κατοικίας, το οποίο αναφερθήκαμε προηγούμενα. Επισημάναμε την εκχώρηση κρατικής κυριαρχίας με το να εγκρίνεται ο κρατικός προβολισμός από την Τρόικα. Και επισημάναμε επίσης το θέμα του φυσικού αερίου, το οποίο είπαμε ότι είναι απαράδεκτο τα έσοδα από το φυσικό αέριο να καταλήγουν σε έναν ταμείο των κρατικών προϋπολογισμών, όπως ζητάει η Τρόικα, για δύο και πλέον δεκαετίες, και από εκεί να πληρώνονται τα δάνεια της Τρόικα. Δεν αρκεστήκαμε όμως στο να επισημάνουμε τρεις απαραδέκτες πρόνοιες. Κάναμε προτάσεις όσον αφορά τον τρόπο, για παράδειγμα, περικοπής των εξόδων του κράτους, όσον αφορά ακόμα και το μισθολόγιο. Κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις. Στείλαμε επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ότι υποβάλαμε συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσε να καταθέσει και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και που αφορούν αναπτυξιακά έργα ή τη δημιουργία, αν θέλετε, εσόδων για το κράτος σε σύντομο χρόνο. Διότι το μνημόνιο, αν το δείτε, δεν έχει, και βεβαίως δεν είναι δουλειά της Τρόικα, για να είμαι δίκαιος, δεν έχει καμία αναφορά και καμία προοπτική ανάπτυξη. Ούτε και τα έσοδα θα επιβεβαιωθούν τη Τρόικα. Αυτό έγινε και στην Ισπανία, αυτό έγινε και στην Πορτογαλία, αυτό έγινε και στην Ελλάδα. Αποδείχτηκε πλέον ότι η μείωση μισθών, επιδομάτων, συντάξεων και η αύξηση φορολογιών ή η εισαγωγή νέων φορολογιών μπορεί να μειώνει σε πρώτη φάση τις δαπάνες του κράτους και να δείχνει ότι μειώνεται το έλλειμμα. Σε δεύτερο στάδιο, μειώνονται κατακόρυφα σε μεγαλύτερο ρυθμό τα έσοδα του κράτους και αυξάνεται η ανεργία. Αυτός ο φαύλος κύκλος για να βγούμε, αλλά και για να κερδίσουμε ένα μνημόνιο το οποίο να είναι βιώσιμο, διότι αυτή είναι η σημασία του, και να αφήνει ανοιχτή την προοπτική και την ελπίδα για ανάπτυξη, θα πρέπει το κράτος να έχει σταθερούς πόρους εσόδων. Και οι σταθεροί πόροι εσόδων ενός κράτους προέρχονται από την ανάπτυξη, όχι από τις φορολογίες. Γι' αυτό στην πρόταση και στον Πρόεδρο την υποβάλαμε συγκεκριμένες εισηγήσεις που έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με τα αυτονόητα. Π.χ. υποδομή, ενεργειακή υποδομή. Την οποία σωστά έλεγε η κυβέρνηση σε κάποια φάση, αλλά είχε μικρό δίκαιο. Το μεγαλύτερο δίκαιο το είχε η Τρόικα, δυστυχώς. Παραπονιέται η κυβέρνηση ότι δεν λαμβάνει υπόψη η Τρόικα τα έσοδα, τα μελλοντικά έσοδα από το φυσικό αέριο. Και εγώ είχα πει τότε, έχει μεγαλύτερο δίκαιο η Τρόικα. Διότι από την ώρα που η κυβέρνηση δεν έχει κάνει ολοκληρωμένο σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα υλοποίηση τη υποδομή και δεν έχει εξασφαλίσει ή δεν έχει προτείνει ολοκληρωμένο τρόπο χρηματοδότηση τη υποδομή, γιατί να λάβει υπόψη τότε η Τρόικα τα μελλοντικά έσοδα? Και εισηγηθήκαμε στην κυβέρνηση να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό το σχεδιασμό. Δεν είμαστε η πρώτη χώρα που κάνει ναυαγωγούς, ούτε η μόνο δανεικροποίησης. Και ζητήσαμε να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόταση για χρηματοδότηση έστω μέρους της υποδομής μας από τα 250 δισεκατομμύρια που η Τρόικα έχει δεσμεύσει για αναπτυξιακούς σκοπούς και που η Κύπρος ειλικρινά πληρεί όλα τα κριτήρια που έχει θέσει η Τρόικα. Κύριε Λίκα, με αυτά τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα, αν δεν υπογράψουμε το μνημόνιο, το κακό μνημόνιο όπως το περιγράφετε, ποια είναι η δική σας πρόταση? Πρέπει εντός μερικών εβδομάδων να βρούμε περίπου 10 δισεκατομμύρια, αυτή είναι η πληροφορία, για ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, αν δεν υπογράψουμε το μνημόνιο? Η δικιά σας πρόταση ποια είναι? Και το λέω αυτό διότι κάποιοι είπαν ότι αυτό που λέτε για το φυσικό αέριο ως ιδέα είναι πάρα πολύ καλή, εφαρμόσιμη στην πράξη όμως δεν είναι. Δεν θα μας φέρει άμεσα έσοδα σήμερα που τα θέλουμε, αλλά σε ένα μελλοντικό ορίζοντα. Αν υλοποιείται η πρότασή μας από τότε που την είχαμε υποβάλει από τον Ιούλιο, ή έστω και η πρόταση του καθηγητή, του κυρίου Οικονομίδη, που από εκείνου κάναμε μια δήλωση και μάλιστα θέσαμε και τις δύο προτάσεις, δίνοντας επιλογή στην κυβέρνηση να επιλέξει όποια εκ των δύο, διότι δεν έχει σημασία η πατρότητα της πρότασης. Τότε θα ήταν πολύ κοντά σήμερα η κυβέρνηση να έχει τα έσοδα.
Είναι μια διαδικασία σύγχρονη, ένα σύγχρονο οικονομικό εργαλείο που δεν το χρησιμοποιεί. Είμαστε πολύ, πολύ νωρίς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του οικοπαίδου 12, κύριε Λίκα. Ποιος επενδυτής θα μπορούσε να βάλει το χέρι του στη φωτιά, κύριε Γεωργίου, πιστέψτε, θα σας πω, πολλοί, πάρα πολλοί επενδυτές ενδιαφέρονται και μιλώ για τα επενδυτικά ταμεία τα οποία είναι εξειδικευμένα για την ενέργεια και αξιοποιούν, έχουν στη διάθεσή τους εκατοντάδες δισεκατομμύρια για ενεργειακούς σκοπούς. Η εγγύησή τους είναι η εταιρεία και το φυσικό αέριο. Δεν εισηγηθήκαμε να εκδοθούν κρατικά ομόλογα, που υπάρχει μια αναξιοπιστία πλέον του κράτους μας. Εισηγηθήκαμε να είναι εταιρικά ομόλογα, η εταιρεία είναι, θα είναι καθαρή, θα έχει μόνο ουσιαστικά μια περιουσία που είναι το φυσικό αέριο, που θα είναι και αυτή η εγγύησή τους. Δεύτερο, έχουν μεγαλύτερη εγγύηση σήμερα τα εταιρικά ομόλογα από τα κρατικά ομόλογα, ακόμα και στη Γερμανία. Διάβασα στη Wall Journal. Και επειδή δεν τα θυμούμουν, πήρα σημειώσεις διότι είναι στοιχεία μέσα συγκεκριμένα και έχει για χώρες. Αναφέρει τα εταιρικά ομόλογα της Πορτογαλίας, εταιρικών εταιριών, όπως είναι η Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών. Σήμερα τα εταιρικά ομόλογα είναι κατά 6 μονάδες πιο χαμηλά το κόστος τους από τα κρατικά ομόλογα της Πορτογαλίας. Στην Ιταλία, αντισένη της εταιρείας, είναι στο 36% του κόστους των κρατικών ομολογών της Ιταλίας. Να πάω στη Γερμανία, που είναι μια χώρα η οποία έχει την καλύτερη οικονομία στην Ευρώπη, η Bayer. Το κόστος των εταιρικών ομολόγων της Bayer είναι στο 85%. Έχετε κάνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όμως, με συγχωρείς Λουκά, με τον ένα υποθηκεύεις περιουσία για να πάρεις δάνειο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και η επιλογή μας δεν είναι ιδανικές επιλογές αυτές. Είμαστε, όπως το είπε ο κύριος Φουρλά και ο κύριος Γεωργίου προηγούμενα, πολύ σωστά. Όχι στο παραπέντε, στο συν πέντε. Αν η επιλογή μας λοιπόν είναι αυτό που λέει η Τρόικα, να υποθηκεύσω την προοπτική ανάπτυξη και την ελπίδα για ανάπτυξη, δηλαδή να μεταφέρονται όλα τα έσοδα του φυσικού αερίου για τις επόμενες δεκαετίες στην Τρόικα για να πληρώνουμε το δάνειο, δηλαδή να μην έχω καμία προοπτική ανάπτυξη. Δηλαδή από πού θα προωθεί η ανάπτυξη, με τι έσοδα, δηλαδή ποια είναι τα κεφάλαια και οι πόροι του κράτους για να αναπτύξει πλέον την οικονομία. Εάν λοιπόν υποθηκεύσω και θα μεταφέρω όλα τα έσοδα του φυσικού αερίου στην Τρόικα. Ναι, αυτό όμως δεν συμβαίνει, δεν είναι πραγματικό αυτό που λέτε, διότι δεν προκύπτει μέσα από διαπραγμάτευση. Συγγνώμη, έχουμε καταθέσει και τη φωτοτυπία από το ίδιο το μνημόνιο της Τρόικα, επειδή κάποιος τον αφισβήτησε. Επειδή γίνεται διαπραγμάτευση και οι τοποθετήσεις που ακούσαμε χθες και σήμερα είναι ότι δεν υποθηκεύουμε τα κέρδη από τη διαχείριση του φυσικού πλούτου στην Τρόικα. Σωστό, κύριε Παυλίδη, είναι να δούμε τι όρος θα δεχτεί η κυβέρνηση, το είπα από την αρχή. Ναι. Άμα δούμε το μνημόνιο, θα το κρίνουμε ολοκληρωμένα. Αυτό που περιμένω να ρωτήσω από εσάς, κύριε Λίκα, είναι το αν έχετε κάνει μια μελέτη πραγματική με νούμερα κάτω, μας διαβάσετε κάποια στοιχεία από άλλες χώρες. Δηλαδή, αν το κάνουμε αυτό το πράγμα, πόσα θα πάρουμε και σε ποιο χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή, θα μπορούμε να βγούμε από το αδιέξοδο, αν κάνουμε αυτό το πράγμα. Εμείς προτείναμε. Πολύ, πολύ άμεσα. Διότι είναι άμεσες και ανάγκες. Κύριε Φουρλά, η πρότασή μας ήταν πολύ αναλυτική και στόχευε στο να λύσει δύο βασικά προβλήματα. Και στο να βελτιώσει τους όρους του μνημονίου. Δεν ήταν πρόταση η οποία θα έδιωχνε, να θέλετε, την Τρόικα, αλλά θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να διαπραγματευτεί από καλύτερη θέση, διότι θα δημιουργούσε προϋποθέσεις ανάπτυξης και η Τρόικα, γιατί είναι μεν σκληροί τραπεζίτες, αλλά δεν είναι ανθρωποφάγοι. Λοιπόν, θα λάβανα σοβαρά υπόψη οποιαδήποτε πρόταση της κυβέρνησης, δεν λέω μόνο τη δική μας. Είχα καλέσει τους αντιποψηφίους μου και τα άλλα κόμματα να καταθέσουν και άλλες προτάσεις γρήγορης ανάπτυξης. Θα λάβανε λοιπόν σοβαρά υπόψη η Τρόικα, είμαι σίγουρος, την όποια πρόταση η οποία ήταν υλοποιήσιμη σε σύντομο χρόνο και θα μπορούσε να δημιουργήσει έσοδα στο κράτος σε σύντομο χρόνο. Για να υπάρξει ανάπτυξη στην Κύπρο, για την οποία όλοι μιλούμε, πέραν από τις περικοπές του κράτους που θα εξοικονομήσουν δημόσιο χρήμα, δεν υπάρχουν σήμερα άλλα δεδομένα εκτός από το να λύσουμε δύο βασικά προβλήματα. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της ρευστότητας της τράπεζας, οι οποίες δεν είναι σε θέση να δανείσουν ούτε για ένα μικρό διαμέρισμα. Ζητούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αύξηση του ορίου, και ενώ μπορεί να είναι κερδοφόροι στα χαρτιά, λόγω της κρίσης δημιουργείται μια καθυστέρηση στις πληρωμές και αδυνατούν να τους δώσουν αύξηση του ορίου. Άρα, αν δεν λύσουμε το πρόβλημα ρευστότητας και το πρόβλημα των πολύ ψηλών επιτοκίων, δεν θα υπάρξουν επενδύσεις στον τόπο μας. Πώς θα λύνουμε αυτά τα προβλήματα? Θα λύνουμε με την πρότασή μας. Ή με την πρόταση του κυρίου Οικονομίδη. Να υποθηκεύσουμε τα κέρδη από το φυσικό αέριο για να πάρουμε από άλλους πόρους. Έχουμε 11 οικόπεδα, κύριε Παυλίδη. Ναι. 11 οικόπεδα. Και κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή, διαπραγματευόμαστε τα έσοδα αυτών των οικοπαίδων να πηγαίνουν όλα στην Τρόικα. Κατά συνέπεια, αφού αυτή είναι η μια επιλογή που έχουμε, η άλλη επιλογή που λέμε εμείς ήταν μέσα από τα εταιρικά ομόλογα που θα εξέδινε η εταιρεία για το έναν οικόπεδο, το 12 μόνο,
τα δισεκατομμύρια που μπορεί να αντλήσει από τη διεθνή αγορά, εισηγηθήκαμε στην κυβέρνηση ένα μικρό μέρος να το διαθέσει για να επενδύσει στην υποδομή, για να έχουμε ένα μερίδιο σαν κράτος στην υποδομή. Τα υπόλοιπα έπαμε να κατατεθούν στις τράπεζες με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Και αυτό το επιτόκιο να δεσμεύει όμως με γραπτή συμφωνία η κυβέρνηση τις τράπεζες ότι θα δίνουν επιτόκια κάτω από το 3%. Και ορίσαμε, μάλιστα προτείναμε, όχι ορίσαμε, διότι δεν είναι εμείς που θα το ορίσουμε, προτείναμε στην κυβέρνηση κάποιες προτεραιότητες. Πρώτον, οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν έργα τα οποία δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Να δώσουμε προοπτική στους νέους. Σήμερα μεταναστεύουν οι νέοι. Κύριε Γλυκά, μου επιτρέπετε. Και δεύτερο, αυτό που λέτε όμως σημαίνει και μια κατάρρευση της τράπεζας της νέας εταιρείας. Διότι η εταιρεία αυτή καινούργια θα πρέπει να καταβάλει εξαμηνέους στόχους. Αν τα 20 δισεκατομμύρια πάνε στις τράπεζες και τα 5 στην ανάπτυξη, αυτή η εταιρεία πώς θα έχει εισοδήματα, πώς θα τα βγάλει πέρα. Υπάρχουν για όλα λύσεις. Και δεν κάνω των μεγάλων οικονομολόγων, παρότι έχω μια πολύ εξαιρετική ομάδα από νέους οικονομολόγους διαφόρων ειδικοτήτων και εμπειριών. Υπάρχει και η δυνατότητα να πάρεις και περίοδο χάριτος 3 χρόνια. Αυτό θα σε φέρει κοντά στην εξόριξη του φυσικού αερίου, που θα αρχίσει η εταιρεία να έχει και τα έσοδα της από το φυσικό αέριο. Λύσεις υπάρχουν. Εκείνο που λείπει είναι η πολιτική βούληση. Δεν διεκδικούμε εμείς ούτε το αλάθητο, ούτε την τελειότητα μιας πρότασης. Εάν βρείτε την δήλωσή μου την ημέρα που εξήγηλα την πρόταση, είχα απευθυνθεί στα κόμματα, στην κυβέρνηση και στους άλλους υποψηφίους μου, λέγοντας: εάν υπάρχουν βελτιωτικές εισηγήσεις για να γίνει καλύτερη η πρότασή μας, είμαστε έτοιμοι να τις υιοθετήσουμε. Εάν υπάρχουν άλλες προτάσεις, είχα πει τότε, και δεν είχα υπόψη μου την πρόταση του κ. Οικονομίδη, που είναι προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή τη δημιουργία εσόδων, γρήγορων εσόδων για το κράτος και προοπτικών γρήγορης ανάπτυξης, είμαι έτοιμος να τις υιοθετήσω. Είναι θέμα δηλαδή πολιτικής θέλησης. Από εκεί και πέρα, πιστέψτε μου, αν κάνουμε τις περικοπές που λέει η Τρόικα των μισθών, των συντάξεων, των επιδοτήσεων, η Ελλάδα τις έκανε στο μέγιστο βάθμο. Μέχρι και 50% περικοπές έκανε. Απέλυσε μερικές δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Μπήκε σε τροχιά ανάπτυξη η Ελλάδα. Μειώθηκε το χρέος της. Παρότι της έγινε και κούρεμα, σχεδόν είναι διπλάσιο το χρέος της από την Αμπρή. Είναι η θέση και το μοτίβο μια σχολή, η οποία στην πράξη δείχνει ότι δεν έχει αποτελέσματα η επέμβαση της Τρόικα με τον τρόπο που επιβαίνει σε διάφορες χώρες. Η κυρία Λαγκάρτ. Ιδιαίτερα του Νότου κλπ. Η κυρία Λαγκάρτ. Όμως, δεν ξέρω αν άνοιξε στη σχολή μου η κυρία Λαγκάρτ, αλλά έχει δηλώσεις της και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αναλύσεις μάλιστα, ότι το μοντέλο που χρησιμοποιείται και έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες χώρες από την Τρόικα είναι αποτυχημένο. Υπάρχουν δηλώσεις του Όλι Ρεν, υπάρχουν δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχουν δηλώσεις του κ. Μπαρόζο, ότι αυτό το μοντέλο οδηγεί σε μεγαλύτερη ύφεση. Ναι, η εκφρασία αυτή τη κριτική είναι ενάντια στο μνημόνιο. Διερωτούμε γιατί σα πείραξε που σα είπαμε ότι πήρατε μια αντιμνημονιακή στάση. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Κοιτάξτε, αν το μνημόνιο το απλοποιήσω για να σα διευκολύνω. Διότι είναι... θα σα διευκολύνω στη συζήτηση. Εάν το μνημόνιο περιλαμβάνει τις προτάσεις που έχουν καταθέσει για το φυσικό αέριο, να εισπράττουν όλα τα έσοδα αντί να πηγαίνουν τα έσοδα για την ανάπτυξη της οικονομίας να πηγαίνουν στο Ταμείο της Τρόικα. Αν περιλαμβάνει την πρόνοια για να ελέγχουν και να εγκρίνουν, όχι να ελέγχουν, συγγνώμη, να εγκρίνουν τον προπολογισμό του κράτους. Αν περιλαμβάνει τις πρόνοιες για το συνταξιοδοτικό, δηλαδή να διαγραφούν τα 7 δισεκατομμύρια για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα αφήσουν πολλές δεκάδες χιλιάδες χωρίς σύνταξη ή με μηδαμινή σύνταξη. Εάν περάσει η πρόνοια της Τρόικα να μην συνεισφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία το κράτος μας στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένα μοντέλο που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Ωραία, πουθενά. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Τότε, εγώ λέω, γι' αυτό είπα, θα σας διευκολύνω. Δεν πρόκειται να υπογράψω ούτε και δεσμεύομαι με τέτοιο μνημόνιο. Είμαι έτοιμος να δεχτώ ένα μνημόνιο. Εάν αυτό το μνημόνιο έχει κάποιες περικοπές, έχει κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές, που δεν υπάρχουν και πολλές μέσα, εγώ είμαι έτοιμος να κάνω περισσότερες διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Διότι στο τέλος μιλούμε για διαρθρωτικές αλλαγές. Το ακραίο σενάριο όμως, κύριε Λίκα, αρκεί χωρίς να υπάρχει, και κλείνω, αρκεί να υπάρχει η προοπτική ανάπτυξη. Αυτό με ενδιαφέρει. Ωραία. Να κάνουμε μνημόνιο, αλλά να αφήσουμε να ανοιχτεί την ελπίδα και την προοπτική ανάπτυξη και ελπίδα. Για αν όμως η Τρόικα μας πει ότι αυτό είναι και είναι take it or leave it, ή το αποδέχεστε ή το απορρίπτετε και φεύγουμε, εμείς τι κάνουμε. Έχουμε ανάγκη. Ξέρετε, τα δισεκατομμύρια για να επιβιώσουμε σαν κρότα. Πάμε σε πτώχευση. Από την ευθύτητα. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Εάν η επιλογή μας είναι να υποθηκεύσουμε τις όποιες προοπτικές ανάπτυξης, να υποθηκεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενιών και να καταργήσω το συνταξιδοτικό μου και να χωρίσω κρατική κυριαρχία, τότε προτιμώ να μην υπογράψω κανένα μνημόνιο και να προπολίσουμε ένα μερίδιο από το οικόπεδο 12. Προπολίσει από τώρα. Προπολίσουμε οικόπεδο. Βεβαίως. Όχι οικόπεδα.
Ένα μερίδιο από την Κουκουνάη. Από την Κουκουνάη. Δεν είμαστε οι πρώτοι. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, νομίζετε. Να είστε σίγουροι ότι δεδομένου ότι υπάρχει το φυσικό αέριο, δεδομένου ότι η Νόπολη είναι ενεργή. Έκαναμε μια εξόρυξη ω τώρα. Ούτε η επιβεβαίωση, η επιβεβαιωτική εξόρυξη δεν κάναμε. Μπορώ να συζητήσω να θέλετε οικονομικά μοντέλα εκτίμηση, κύριε Γεωργίου. Και θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με την Νόπολη το 19. Πώ θα δώσουμε οικοπαίδο τώρα. Στην κοινή λογική. Θα σα ρωτήσω, πόσοι η Νόπολη Energy, για να κάνουμε έτσι ζωντανό το διάλογο, προπόλησε στο Λεβιάθαν το 15% του μεριδίου της. Οι Ισραηλοί είναι έτοιμοι. Ήταν έτοιμοι. Γιατί είστε σίγουροι. Πολύ πιο μπροστά από εμάς. Εμείς είμαστε πίσω από το 15%. Εμείς είμαστε πίσω 3 χρόνια. Κύριε Γεωργίου, υπάρχουν. Και κάτι μοντέλα, έγινε και με τις υπογραφές εκεί της Νόπολη, ίσως. Θα πρέπει να το δείτε κι εσείς. Δεν ξέρω, δεν έχω δει το συμβόλαιο. Εγώ ξέρω την ανακοίνωση που έκανε η Νόπολη Energy στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, επειδή είναι αυστηρότατο και δεν είναι όπως τα δικά μας, δικές μας αρχές. Οτιδήποτε λάθος κάνει στη δήλωση σου που επηρεάζει τη μετοχή σου και τους μετόχους είναι ποινικό αδίκημα. Κατά συνέπεια, είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος της Νόπολη ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στις ανακοινώσεις του, όπως στην ανακοίνωση που έκανε για τα 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου στο οικόπεδο 12. Αν δεν ήταν βέβαιος για την ελάχιστη ποσότητα των 7 τρισεκατομμυρίων, δεν θα ανακοίνωνε τίποτε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Διότι αυτό θα θεωρείται ως χειραγώγηση της μετοχής σε βάρος των επενδυτών. Κατά συνέπεια, εκείνο που λέω είναι υπάρχουν φόρμουλες. Δεν είναι αγκαία επινοούμενη εμείς των τροχών. Υπάρχουν φόρμουλες στο πώς αξιολογείται το φυσικό αέριο, έναν οικόπεδο, η έκπτωση αστέρων. Πιστεύετε πραγματικά ότι αν προπολίσουμε δικαιώματα από το οικόπεδο 12, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα δάνειο της τάξης, ένα έσοδο. Διότι περί εσόδου πρόκειται, της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων. Ασφαλίστατα, εξαρτάται πόσο μερίδιο θέλουμε να πωλήσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό που έχετε συζητήσει με τον κύριο Οικονομίδη αυτό το ενδεχόμενο. Επειδή συζητήσει και με τον κύριο Οικονομίδη, υπάρχουν και άλλοι που το ισχυρίζουν. Το κοίτασμα που έχει εντοπιστεί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στην Νόπολη δικαιολογεί αυτή την απέτηση. Κύριε Παυλίδη, εμείς δεν θα κάνουμε τις αξιολογήσεις. Αν θέλουμε ακόμα και να πουλήσουμε, είτε ομόλογα να εκδώσουμε, υπάρχουν διεθνή οίκοι. Όχι, προσπαθούμε να το προσδιορίσουμε πάνω σε πραγματικά δεδομένα για να μην μείνει σαν σύνθημα. Πρέπει εμείς να προσφύγουμε. Και αυτό ενισχύουμε στην ολοκληρωμένη μας πρόταση σε διεθνείς οίκους, σε εξειδικευμένους οίκους, οι οποίοι θα αναλάβουν και την έκδοση των ομολόγων. Όλα αυτά τα οποία αναγκαζόμαστε σήμερα να συζητούμε εδώ, είτε την έκδοση ομολόγων, είτε την έκδοση μετοχών, είτε την προπόληση στην έσχατη των περιπτώσεων, αυτά δεν είναι ιδανικές λύσεις. Mm-hmm. Αυτά είναι λύσεις όταν έχω να επιλέξω μεταξύ του να υποθηκεύσω το μέλλον αυτής της χώρας, να δημιουργήσω κοινωνική αναταραχή και κοινωνική δυστυχία με την πώληση σπιτιών ή με την κατάργηση του συνταξιοδοτικού μου. Και να διατηρήσω ανοιχτή την προοπτική ανάπτυξη. Διότι έχουμε άλλα 8 οικόπεδα. Δεν φοβάστε, δηλαδή. Αν κάποιο σα κατηγορήσει, κύριε Γλίκα, αυτή τη στιγμή. Ξεπουλούμε, ξέρουμε τα δικαιώματα. Είναι εύκολο το σύστημα. Πολύ. Ξεπουλούμε. Δηλαδή, εάν έχω τη δυνατότητα, εάν έχω να επιλέξω μεταξύ του να μου πάρει κάποιο τα έσοδα για πολλές δεκαετίες από όλα τα οικόπεδα. Και να προπολίσω. Πάρει, αφού το δάνειο αυτό θα είναι συγκεκριμένο και η δανειακή σύμβαση αυτό θα είναι για 4 χρόνια, για 5 χρόνια. Αυτό προβλέπει. Θα πρέπει να εξοφληθεί το χρέος. Όταν εξοφλήσει, δεν θα εξακολουθεί να παίρνει. Θα εξοφλήσουμε τη δανειακή σύμβαση. Θα εξοφλήσουμε σε 4 χρόνια. Τα 20 δισεκατομμύρια. Ναι, αν έχουμε έσοδα από το φυσικό αέριο σε 3 χρόνια, ναι, είναι δυνατόν να εξοφληθεί. Όπως είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Και από εκεί προέκυψε η πρότασή μας, αν θέλετε. Δηλαδή, εγώ το τοποθετώ σε μια διαφορετική βάση. Δεν θα νιώθαμε πιο ασφαλείς αν εξαιρούσαμε το φυσικό πλούτο από αυτή τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Ναι, αλλά δεν μακάρι να μπορούσαμε να την εξαιρέσουμε. Δεν είμαι εγώ που έχω εισάξει τον όρο μέσα στο μνημόνιο για να παίρνετε έσοδα η Τρόικα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αποσβέσουμε ή να πληρώσουμε 20 δισεκατομμύρια ή 15 δισεκατομμύρια στην Τρόικα σε 3 χρόνια. Πρώτα-πρώτα το φυσικό αέριο με βάση τον προγραμματισμό της κυβέρνησης θα εξορυχθεί το 2018 ή 2019. Άρα μιλούμε για 5 χρόνια το ελάχιστον ή 6 χρόνια. Άρα τα 4 χρόνια της δανειακής σύμβασης δεν θα μπορούν να ισχύσουν. Κατά συνέπεια, οι επιλογές τις οποίες αναγκαζόμαστε σήμερα συζητούμε, που δεν είναι ιδανικές, είναι επιλογές γιατί έχουμε φτάσει σε μια επιλογή που είτε θα αναγκαστούμε να οδηγήσουμε το κράτος σε εξοχεύση, είτε θα αναγκαστούμε να υποθηκεύσουμε τα έσοδα όλων μας των οικοπαίδων και να αξιοποιήσουμε ένα. Εμείς δεν έχουμε όλο το μερίδιο, ένα μερίδιο έχουμε. Να πωλήσουμε ένα μερίδιο του 12. Γι' αυτό μιλούμε. Ναι. Για το ένα μερίδιο. Δικαιώματα από το οικόπεδο 12. Τι έκανε κάποιος ο οποίος στην πραγματική του ζωή ήθελε να χτίσει μια πολυκατοικία και δεν είχε τα έσοδα. Σχεδόσε αντιπαροχή το οικόπεδο του διεκτή πολυκατοικία και πέντε δύο μερίσματα όμως. Ακριβώς. Έχανε όμως το οικόπεδο. Ξαρτάται. Έχει πολυκατοικίες και θα βρείτε πολλές διαφημίσεις που πουλούσαν στα χαρτιά δύο διαμερίσματα με κάποια έκπτωση
για να μπορέσουν να χτίσουν τα υπόλοιπα 20, τα οποία πουλούσαν πολύ ακριβότερα και έπαιρναν τα έσοδα. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιο σήμερα είχε 8, μια και μιλούμε για τα 8 οικόπεδα που είναι σίγουρο ότι υπάρχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο, και είχε 8 ημιτελείς πολυκατοικίες και δεν μπορούσε να προχωρήσει γιατί τα δάνεια τον είχαν πνίξει και του πρότεινε η τράπεζα να του δώσει δάνειο να τελειώσει τις πολυκατοικίες, αλλά για τα επόμενα 30-40 χρόνια να παίρνει όλα τα έσοδα η τράπεζα. Και είχε την ευκαιρία ή τη δυνατότητα να προπολίσει τη μια μισοτελειωμένη πολυκατοικία και να ολοκληρώσει τις υπόλοιπες και να παίρνει αυτό τα έσοδα και να πληρώσει τα δάνεια του. Τι θα επέλεγε? Γιατί εμείς δηλαδή, σώνει και καλά, θα πρέπει να αυτοκτονήσουμε? Διότι πέρα αυτού πρόκειται. Εάν έχουμε αν την δεν επιλογή... είναι βιώσιμο το χρέος. Συγγνώμη. Αν δεν είναι βιώσιμο, μπορεί να χρειαστούμε τα δισεκατομμύρια εκείνα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην πορεία. Αν μπορέσει η Κύπρος, το έχω πει και παλαιότερα εγώ, εάν μπορέσει η κυβέρνηση να βρει δάνειο από άλλη πηγή από την Τρόικα, με διαφανείς τρόπους είπα και διαφανείς όρους και με ευνοϊκούς όρους και ευνοϊκό επιτόκιο, εγώ είμαι υπέρ να το κάνει. Εσείς θα μπορούσατε να το κάνετε μέσα σε αυτό το πλέγμα όλο που συζητούμε, εσείς πώς βλέπετε το ρόλο των τραπεζών? Οι τράπεζες έχουν κάνει τεράστια λάθη. Και η πρότασή μας ήταν ότι έπρεπε να διοριστεί και δηλαδή, μιλούμε για αυτά όλα, αλλά εκχωρούμε ουσιαστικά το μεγάλο χρέος βγαίνει από τις τράπεζες, πέραν των διαφορετικών προβλημάτων που πρέπει να γίνουν εδώ και χρόνια. Ναι, δεν είναι όμως μόνο το μεγάλο χρέος. Δυστυχώς, αν τα δημοσιονομικά μας ήταν καλά, θα μπορούσαμε. Ακριβώς, δεν θα χρειαζόταν να προσκαλέσουμε την Τρόικα. Μην ξεχνάμε ότι. Και αυτό δείχνει και το πώς μια κυβέρνηση με την οικονομική της πολιτική επηρεάζει και το μέλλον του τόπου. Η προηγούμενη κυβέρνηση του Άνιστου Τάσου Παπαδόπουλου είχε παραλάβει έναν έλλειμμα 7%, 7,6% για την ακρίβεια, και ένα δημόσιο χρέος πέραν του 70%. Και παρέδωσε ένα δημόσιο χρέος του 48%, το καλύτερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μεγάλη διάφορα από το δεύτερο, και ένα πλεονασματικό προπολογισμό. Φτάσαμε σήμερα τα 8 δισεκατομμύρια που ήταν το δημόσιο χρέος να ξεπεράσουν τα 14, το 12. Φτάσαμε να έχουμε ένα δημόσιο χρέος το οποίο ξεπερνά ήδη από τώρα το 70%. Χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το νέο δάνειο που θα γίνει για τις ανάγκες του κράτους και το νέο δάνειο που θα γίνει για την ανακεφαλαιοποίηση. Για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το είχα πει επιστρέφοντας και από τη Μόσχα, από το ταξίδι. Υπήρχαν ή φαίνεται να υπάρχουν κάποιες δυνατότητες πιθανόν είτε για τις δύο τράπεζες ή έστω για τη μία μας τράπεζα να υπάρξουν ιδιώτες που να ενδιαφερθούν για την ανακεφαλαιοποίηση. Αυτόν κατ' εμένα, και το είπα και στον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας σε συνάντησή μου, θα πρέπει να το αναζητήσουμε, να το ψάξουμε. Και την πιο μικρή ευκαιρία ή πιθανότητα να έχουμε η ανακεφαλαιοποίηση να γίνει από ιδιώτες και να μην υπομισθεί το κράτος αυτό το δημόσιο χρέος και να μην το υπομισθούν οι φορολογούμενοι μέσω του κράτους, εμείς οφείλουμε να το επιδιώξουμε. Αλλά επειδή υπάρχουν και ευθύνες για τις τράπεζες, εκεί που υπάρχουν ευθύνες για να εξευρεθούν και να κατανεμηθούν, θα πρέπει να διοριστεί ποινικός ανακριτής, ο οποίος θα έχει εξουσίες από το Σύνταγμα και από τον νόμο, εάν εντοπίσει ποινικές ευθύνες σε οποιοδήποτε, να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Δεν ξέρω, θα παραμείνουμε στην οικονομία για να. Έχω ένα θέμα, κύριε Λίκα. Ένα θέμα το οποίο συζητείται και ακούγεται πάρα πολύ τελευταία είναι αυτό το περιβόητο πόθεν έσχες. Ο κύριος Μαλάς έριξε το γάντι στους ανθυποψηφίους του. Ο ίδιος το έπραξε. Ο Γιώργος Λίκας πότε θα το κάνει? Και το λέω αυτό το πράγμα διότι κάποιος κακοπροαίρετα μπορεί να πει το εξής. Μπαίνετε σε μια μακρά προεκλογική εκστρατεία, χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά. Έχετε ένα κόμμα να σας στηρίζει, η ΕΔΕΚ δεν είναι από τα μεγάλα κόμματα να πει ότι έχει απεριόριστο ποσό. Πώς θα βγάλετε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, ποιες ήταν οι πηγές? Δύο πράγματα διαφορετικά. Το συνδέω, κύριε Λίκα, διότι είναι νομίζω ότι λένε. Καλά κάνετε. Όσον αφορά τις δαπάνες της προεκλογικής εκστρατείας, έχω ήδη διορίσει και το έχω ανακοινώσει στη διάσκεψη τύπου διεθνήν οίκων, ελεκτικών οίκων, λογιστών, για να ελέγχει τα βιβλία, έσοδα, έξοδα και δαπάνες του προεκλογικού και θα τα δώσει με έκθεση του ο διεθνής αυτός ελεκτικός οίκος. Δεύτερον, εμείς έχουμε να απευθυνθεί στους πολίτες, όπως είναι γνωστόν, παρότι γνωρίζω ότι περνούμε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ζήτησα τη βοήθεια των πολιτών. Και χαίρομαι και τους ευχαριστώ με ευκαιρία από την εκπομπή σας, γιατί από την πρώτη ημέρα και στο διαδίκτυο έχουν μπει πάρα πολλοί και έχουν συνεισφέρει από 20 ευρώ μέχρι 200 ευρώ, ήταν το μέγιστο που έχουμε πάρει από τον απευθείας κατάθεση σε λογαριασμούς μέσω του διαδικτύου, της ιστοσελίδας μας, αλλά και έχουμε εκδώσει και κουπόνια, τα οποία κυκλοφορούμε στους πολίτες. Όσον αφορά τώρα τα περιουσιακά στοιχεία, έχω δηλώσει ότι θα τα καταθέσω. Μέσω αυτής της διαδικασίας, πριν πάμε στα περιουσιακά στοιχεία, έχετε εξασφαλίσει ικανοποιητικό ποσό έτσι ώστε να πείτε ότι θα αντεπεξέλθετε τις προεκλογικές εκστρατείες μέχρι τέλους? Αυτή τη στιγμή είναι όχι. Κουπόνια δηλαδή, είναι ωραία λύση αυτή. Αυτή τη στιγμή είναι όχι, κύριε Παυλίδη, αλλά θα ξοδέψουμε ότι
εξασφαλίσουμε. Εάν δεν εξασφαλίσουμε επαρκή ποσά που να μας επιτρέπουν να κάνουμε διαφήμιση, δεν θα κάνουμε καν διαφήμιση. Όχι, τουλάχιστον αυτά που έχετε εξασφαλίσει να τα ξοδέψετε στη διαφήμιση. Μάλιστα. Θα σας αγαπήσουμε. Δεν έχουμε αντίκτυπο. Θα σας αγαπήσουμε οι διευθυντές του σταθμού. Κοιτάξτε, αυτό όσον αφορά την εκστρατεία, όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία. Ασφαλώς είχα δηλώσει ότι θα τα δημοσιοποιήσουμε πλήρως. Και όχι μόνο τα δικά μου, αλλά και τη συζύγου μου ή τα οικογενειακά μας περιουσιακά στοιχεία. Προχθές, πριν δύο μέρες, έκανα 6 προτάσεις για τη διαφάνεια και για τη διαφθορά, την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μία από αυτές αφορούσε το πόρτεν έσχες. Έχω καταθέσει μέχρι σήμερα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 4 φορές τα περιουσιακά μου στοιχεία. Και όταν έγινα βουλευτής, όταν παραιτήθηκα από βουλευτής, όταν έγινα υπουργός και όταν υπέβαλα την παραίτησή μου από υπουργός. Αυτά τα στοιχεία είναι εκεί κατατεθειμένα, όπως φαντάζομαι και άλλοι αξιωματούχοι του κράτους. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο νόμος, όπως έχει εγκριθεί, είναι ανεπαρκής και αναποτελεσματικός. Γι' αυτό στην πρότασή μας εισηγηθήκαμε το εξής: να τροποποιηθεί η νομοθεσία του πόρτεν έσχες και πέραν από τη δημοσιοποίηση, που είναι ένα θετικό βήμα, αλλά ανεπαρκές, να υπάρξει έλεγχος. Να διοριστεί μια εκτελεστική επιτροπή ή δυνατόν κάτω από την προεδρία ενός πρώην δικαστή ή ενός νομικού εγνωσμένου κύρους. Να έχει εξουσία, καταρχήν να έχει ευθύνη από τον νόμο, ευθύνη, το τονίζω, από τον νόμο αυτή η εκτελεστική επιτροπή, εντός 3 μηνών από την ημέρα που καταθέτει τα στοιχεία του ένας αξιωματούχος, να κάνει έλεγχο. Να έχει υποχρέωση ο αξιωματούχος να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής και εξουσία να τον καλέσει η επιτροπή για να δώσει συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις. Να έχει τη δυνατότητα ακόμα η επιτροπή να προσλάβει εγκεκριμένους λογιστές για να κάνουν επαγγελματικών έλεγχων. Αν όλα αυτά δεν γίνουν, κύριε Λίκα, όμως, αν όλα αυτά δεν γίνουν στο άμεσο μέλλον. Αν δεν γίνουν, θα πρέπει να είναι υπόλογοι. Ο Γιώργος Λίκας θα καταθέσει έτσι και αλλιώς τα. Αυτό το είπαμε. Αυτό το δεδομένο θα το καταθέσουμε, είπα. Αλλά πέραν αυτών, η ουσία είναι να γίνουν ελέγχοι. Στην Ελλάδα, να μην αναφέρω ονόματα, αυτούς που έχουν ανακαλύψει ότι πλούτησαν με αθήμητον τρόπο. Διότι το πόρτεν έσχες, ο στόχος είναι να ελέγξει αν υπήρξε αθήμητος πλουτισμός. Δηλαδή, αν κάποιος χρησιμοποίησε το αξίωμα του ή τη θέση του στο δημόσιο. Για να πλουτίσει με αθήμητον τρόπο. Τους ανακάλυψαν από τη δημοσιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων? Όχι. Τους ανακάλυψαν όταν ο εισαγγελέας που έκανε κάποιον έλεγχο προσέλαβε ορκωτούς λογιστές, έτσι του λένε στην Ελλάδα, και είναι οι ορκωτοί λογιστές που βρήκαν που ήταν τα εκατομμύρια. Και τα εκατομμύρια δεν ήταν ούτε στο όνομα εκείνων των προσώπων, ούτε σε κατοικίες ήταν, ούτε σε διαμερίσματα ήταν, ούτε σε καταθέσεις στις τράπεζες. Ήταν πάνω σε κάποιες άλλες εταιρείες με άλλα ονόματα. Γι' αυτό εισηγηθήκαμε εμείς η Εκτελεστική Επιτροπή να έχει υποχρέωση από τον νόμο να ελέγχει και τη δυνατότητα να προσλάβει εγκεκριμένους λογιστές. Διαφορετικά, όλα θα γίνονται για το θεαθήνε, για τα μάτια του κόσμου. Αν λοιπόν θέλουμε πράγματι να υπάρχει αποτέλεσμα και να πατάξουμε τη διαφθορά, τουλάχιστον στον τομέα του πόρτεν έσχες, ότι προτείναμε άλλους 5 τομείς που πρέπει να ελεγχθεί η διαφθορά, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Πραγματικός έλεγχος. Τα περιουσιακά σας στοιχεία θα τα δημοσιοποιήσετε τώρα? Εντός των επόμενων ημερών θα δημοσιοποιηθούν πλήρως. Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρουσες οι προτάσεις σας, ιδιαίτερα για τα θέματα της διαφθοράς. Αλλά ακούστηκαν στο παρελθόν εδώ και πολλά χρόνια. Ένας πολιτικός ο οποίος μπαίνει στο παιχνίδι, πάντα λέει αυτά τα πράγματα. Και εσείς δεν είσαστε γενναίος πολιτικός. Όταν αυτά τα καταθέσατε. Είσαστε 25 χρόνια στην πολιτική, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ήμουν 25 χρόνια πρόεδρος, δεν υπήρξα. 24 ακόμα. Χρόνια στην πολιτική. Είσαστε υπουργός, είσαστε βουλευτής. Στο παρελθόν. Κύριε Γιούρι, όταν ήμουν βουλευτής, θα βρείτε πολλές προτάσεις νόμου μου για αυτά τα θέματα. Ο νόμος που ισχύει σήμερα για το ασυμβίβαστο στους διορισμούς ημικρατικών είναι πρόταση νόμου δική μου και έγινε νόμος. Πρότεινα νόμων για τις ακάλυπτες επιταγές που δυστυχώς την αλλίωσαν, να μην θέλω να πω σε λεπτομέρειες πώς και γιατί και έγινε αποτελεσματική. Θα βρείτε πολλές προτάσεις τέτοιες που έχω κάνει κατά καιρούς. Να μην θυμίσω την εποχή του χρηματιστηρίου που ήμουν το μαύρο πρόβατο, όταν έβγαινα και έκανα δηλώσεις και κρατούσα τον κόσμο να προσέχει, όταν έφερνα εστάσεις στο να επενδύσουμε το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο χρηματιστήριο και κάποιοι έλεγαν ότι είναι επειδή είμαι εναντίον του χρηματιστηρίου. Είναι εύκολες οι ταπέλες και οι πινακίδες. Λοιπόν, αλλά δεν είναι σήμερα που καταθέτω κάποιες προτάσεις. Η διαφορά είναι ότι αν οι πολίτες με εκλέξουν, με τιμήσουν με την ψήφο τους στον ανώτατο αξίωμα, αυτά θα πάνε με νομοσχέδια στη Βουλή. Και είμαι βέβαιος ότι οι βουλευτές, γνωρίζοντας την ευαισθησία των πολιτών, και καλό τους πολίτες να είναι όσο γίνεται πιο ενεργοί και απαιτητικοί και διεκδικητικοί από τα πολιτικά πρόσωπα και από τα κόμματα, θα τα ψηφίσουν. Εγώ το λέω αυτό γιατί εσείς είσαστε νέος, αλλά επικαλείστε το νέο. Είσαστε νέος γενικά. Εντάξει, ηλικιακά, αλλά επικαλείστε το νέο. Στην πολιτική δεν είσαστε νέος.
Εάν ήμουν νέος στην πολιτική, κύριε Γεωργίου, δεν θα διεκδικούσα την Προεδρία του κράτους. Αν δεν είχα τις εμπειρίες του βουλευτή 7 χρόνια και στις πιο σημαντικές επιτροπές, εάν δεν είχα τις εμπειρίες του Υπουργού Εμπορίου που διαχειρίστηκα ζητήματα και του φυσικού αερίου και τις πρώτες έρευνες και μελέτες και τον πρώτο διαγωνισμό αδειοδότησης, αν δεν είχα τις εμπειρίες με τη βιομηχανία των εμπόριων των τουρισμών, αν δεν είχα τις εμπειρίες του Υπουργού Εξωτερικών, δεν θα νιώθω ότι είμαι σε θέση να διεκδικήσω την Προεδρία του κράτους και να διαχειριστώ την τύχη αυτού του τόπου. Και της νεολαίας. Και της νεολαίας, της νέας γενιάς. Ναι. Τώρα μου δώσατε έτσι την ευκαιρία να ρωτήσω αυτό που σας καταλογίζουν όλοι, τις μεταλλάξεις. Διότι μέσα από αυτή την πολιτική δράση, η οποία μπορεί να περιγραφεί περίπου στα 18-19 χρόνια. 20 χρόνια περίπου. 20 χρόνια. Νεολαία με τον Βασιλείου, ως βουλευτής με το ΑΚΕΛ, που μάλιστα επικαλείστηκε τις προτάσεις νόμου, σαν υπουργός με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Το ξανασυζητήσαμε στην πρώτη μας εκπομπή τρεις μέρες, νομίζω, μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητας μου. Ο Γιώργος Βασιλείου. Ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα έτσι, η συζήτηση. Αν τα επαναλάβω τα ίδια για όσους δεν μας άκουσαν τότε. Όχι, διότι είναι και διαφορετική η εποχή. Το θέμα είναι ότι επανέρχεται και επανέρχεται. Οι αθυποψήφιοι δεν στο θέτουν τον επιτάπητο. Είναι λογικό, διότι έχω προσέξει με τα χαράς βέβαια, αλλά και με τα λύπης ταυτόχρονα, ότι αντί να γίνει διάλογος επιχειρημάτων και προτάσεων, αντί ο ανταγωνισμός να είναι στις προτάσεις, τα επιχειρήματα που προτάσσονται είναι σήμερα δύο, παλιά ήταν τρία. Τώρα ξεχάστηκαν. Το πρώτο ήταν ότι η υποψηφιότητά μου είναι για να εξασφαλίσω 2-3% και να διεκδικήσω Υπουργείο στο δεύτερο γύρο. Αυτό είναι το πρώτο παραμύθι. Mm-hmm. Το δεύτερο παραμύθι είναι ότι έχω γυρίσει όλα τα κόμματα. Ενώ είναι γνωστό ότι το μόνο κόμμα με το οποίο συνεργάστηκα είναι το ΑΚΕΛ. Και η διαφωνία μου, όταν είχα τη διαφωνία μου για την υποψηφιότητα του Δημήτρη Χριστόφια, προτίμησα αντί να βολευτώ, διότι είχα την επιλογή τότε, όπως κάποιοι άλλοι. Έστω και διαφωνούσα, να κρύψω τη διαφωνία μου, να στηρίξω τον Δημήτρη Χριστόφια, αν μεν κέρδιζε. Προφανώς θα ήμουν και υπουργός της κυβέρνησης του. Εάν έχανε... το κάνατε τότε, όμως ήταν ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο να εκλεγεί ο Τάσος. Να πανεκλεγεί ο Τάσος Παπαδόπουλος. Θα υπάρχουν υποψίες και εικόνες, ήταν... θα κάνουμε δίκη προθέσεων. Θα μπορούσα, η σίγουρη επιλογή μου είναι εάν να. Αν σα ήταν... ρωτούσαμε τότε, θα μπορούσε να θεωρήσετε σίγουρο πως θα χάσει ο Δημήτρης Χριστόφιας. Νομίζω ότι αν είδατε. Διότι την... ήσασταν και επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τάσου Παπαδόπουλου. Όλοι... ήσασταν έτσι υπεραισιόδοξο ότι θα εκλεγεί ο Τάσος Παπαδόπουλος. Όλοι επικεφαλής των υποψηφίων προβάλλουν ότι θα κερδίσει ο υποψήφιος τους. Διαφορετικά δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Εάν δείτε τη δήλωση μου τότε, ήταν καθαρά πολιτική δήλωση, 10 σελίδες μάλιστα, με πολιτικά επιχειρήματα. Θα μπορούσα λοιπόν είτε να βολευτώ τότε να κρύψω την διαφωνία μου, αν κέρδιζε ο Δημήτρης Χριστόφια να ήμουν υπουργός του και σήμερα σε άλλη θέση, εάν έχανε και δεν περνούσε στο δεύτερο γύρο, να υποστηρίξω τον Τάσο Παπαδόπουλο με τον οποίο συμφωνούσα και πάλι να ήμουν υπουργός. Προτίμησα να πω ευθέως τη διαφωνία μου, να καταθέσω τη διαφωνία μου και δημόσια και να παραιτηθώ από υπουργός. Το τρίτο παραμύθι που ακούγεται, διότι δεν υπάρχει και τρίτο παραμύθι, είναι ότι εάν περάσω στο δεύτερο γύρο, που όλα δείχνουν ότι πάμε για το δεύτερο γύρο, τότε θα κυβερνά μέσω μου το ΑΚΕΛ. Αυτό είναι το τρίτο παραμύθι. Βεβαίως το ευχάριστο είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι θα πάω στο δεύτερο γύρο, διαφορετικά θα ασχολούνται για το ποιο θα κυβερνά. Θέλω να διαβιώσω ότι θα κυβερνά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όπως κυβερνούσε ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας, διότι τα κόμματα συμμετείχαν και στην κυβέρνηση του Γιώργου του Βασιλείου, του ΑΚΕΛ, και παρόλα αυτά η κυβέρνηση Γιώργου Βασιλείου είχε μία από τις πιο καλές ή την καλύτερη οικονομική πολιτική τότε. Κόμματα συμμετείχαν όπως το ΔΥΚΟ και ΕΔΕ για κάποιο διάστημα, αλλά κυρίως το ΔΥΚΟ στην κυβέρνηση. Αλλά θα πρέπει να συμφωνείτε, κύριε Λίκα, δεν μπορείτε να εκλεγείτε πρόεδρος της Δημοκρατίας χωρίς να διαβουλευτείτε με το ΑΚΕΛ. Στο δεύτερο γύρο σκοπεύω να κάνω διάλογο, όπως έκανα και στον πρώτο γύρο, και με το Ευρωκό ξανά και με τους οικολόγους που έχουν πάρει για τον πρώτο γύρο μια απόφαση καταβούληση. Όμως για το δεύτερο γύρο πιθανόν αν μπορούν να πάρουν ή να θέλουν να πάρουν πλέον καθαρή θέση και θα διαβουλευτώ με όλα τα κόμματα τα οποία θα είναι διαθέσιμα. Σε ποια φάση, αλλά θα συνεχίσω να απευθύνομαι. Σε ποια φάση θα το κάνετε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ελάτε να με στηρίξετε χωρίς να έχετε κανένα κέρδος, διότι θα είμαι πολύ καλός πρόεδρος. Δηλαδή, θα πάτε να πείτε την ηγεσία του ΑΚΕΛ καταρχήν. Με ποιους θα μιλήσετε στο ΑΚΕΛ? Στον ενδεχόμενο δεύτερο γύρο, επειδή εσείς θέσατε το θέμα κάτι. Κύριε Φουλά, θα κάνω ακριβώς ό,τι έκανα στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο συνομίλησα με τα 4 κόμματα του ενδιάμεσου χώρου. Και το έχω πει κατ' επανάληψη και κανένας δεν με διέψευσε. Με κανέναν κόμμα δεν δέχτηκα να συζητήσω είτε κατανομή υπουργείων είτε συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η δέσμευσή μου είναι απέναντι στους πολίτες, στους οποίους απευθύνομαι. Ό,τι συζητείτε με ΑΙΟΤΑ το ενδεχόμενο δεύτερου γύρου για σας είναι επιτυχία, έτσι κι αλλιώς. Το ΑΚΕΛ όμως σας έριξε το γάντι. Σας είπε, κοιτάξτε, εμείς Αναστασιάδη δεν ψηφίζουμε. Εσείς ψηφίζετε Αναστασιάδη?
Η απάντηση μου είναι. Σα ρωτούν συνεχώς. Ναι, ναι, η απάντηση μου είναι πολύ απλή. Και είναι και, είναι και αποδεδειγμένη, δεν είναι θέμα απάντηση μόνο. Εάν ήθελα να αφήσω ενδεχόμενο, ανοιχτό ενδεχόμενο εκλογή του κ. Αναστασιάδη, δεν θα κατέβαινα υποψήφιο. Και αν δεν ήμουν σήμερα υποψήφιο, ο κ. Αναστασιάδη θα εκλεγόταν πανηγυρικά από τον πρώτο γύρο. Είναι η δική μου υποψηφιότητα και η στήριξη των πολιτών που έχει ανατρέψει τις προοπτικές εκλογής του Νίκου Αναστασιάδη. Άρα απάντησα έμπρακτα. Όχι με λόγια, έμπρακτα. Ναι, αλλά γλιστράτε με αυτή. Οι εκλογές είναι του. Ναι. Οι εκλογές είναι του πρώτου γύρου. Μια στιγμή. Δεν μας είπατε τι κάνετε. Μας είπατε ότι με την στάση σας εμποδίζετε την εκλογή Αναστασιάδη από τον πρώτο γύρο. Στο πιθανό σενάριο, όπως μιλάτε για το σενάριο δεύτερου γύρου. Διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις. Στο πιθανό σενάριο που ο Λιλίκας δεν είναι στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Το ΑΚΕΛ σας καλεί, λέει ο συνάδελφος, να πείτε από τώρα: δεν ψηφίζω Αναστασιάδη. Κύριε Παυλίδη, θυμάστε τι σας είπα την πρώτη ημέρα στην εκπομπή που κάναμε μαζί. Είχατε τη μεγάλη τιμή να είμαστε, να με φιλοξένσετε πρώτοι εσείς. Για το ενδεχόμενο να θα πάρω 2-3-4%, σας έλεγα: ας περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις. Διότι εγώ είμαι σε συνεχή διάλογο από τον περασμένο Γενάρη με τους πολίτες. Mm-hmm. Σε πραγματικό διάλογο. Σας λέω και τώρα, θα είμαστε στο δεύτερο γύρο. Και σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε η επιλογή. Μα δεν μπορεί. Ο υποψήφιος θα πει ότι θα πάει στο δεύτερο γύρο. Το ερώτημα είναι. Το είπετε εσείς νωρίτερα. Αλλά αυτό δείχνουν, αυτό δείχνουν και οι έρευνες. Στο ΑΚΕΛ θα πάει να κάνει διάλογο. Η μόνη υποψηφιότητα που παρουσιάζει δυναμική και δεν είναι τυχαίο όσο στις δημοσκοπήσεις είναι η δική μας υποψηφιότητα. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται ακόμα ένα φαινόμενο. Ενώ ξεκινήσαμε στα σενάρια δεύτερου γύρου, η διαφορά με τον κύριο Αναστασιάδη να ήταν πέραν των 20 μονάδων, κατέβηκε στις 17, 15, 10. Οι τελευταίες ώρες δημοσκοπήσεις δείχνουν μονοψήφιον αριθμό και κυμαίνεται από 6 μέχρι 8% τώρα, Νοέμβριο, η διαφορά στο δεύτερο γύρο μεταξύ Νίκου Αναστασιάδη και της δικής μας υποψηφιότητας. Σας διαβεβαιώ ότι θα ανατραπεί και αυτό το σενάριο, αυτών των ποσοστών, μέχρι το Γενάρη. Και στο μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου λέτε ότι θα διαβουλευτείτε με το ΑΚΕΛ. Και με το Ευρωκό και με του Οικολόγου. Δηλαδή θα έχετε ένα Υπουργικό Συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχει και το ΑΚΕΛ ΣΑΝΚΟΜ. Θα έχω έναν κάποιου υπουργού. Όχι, όπως σας είπα, επαναλαμβάνω. Και στον πρώτο γύρο ήθελα τη στήριξη και του Δημοκρατικού Κόμματος και του Ευρωκό και των Οικολόγων και τη ΕΔΕΚ. Σε κανέναν και με κανέναν δεν διαπραγματεύτηκα και δεν υποσχέθηκα συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο ούτε και κατένημα Υπουργεία. Έχω αναλάβει δύο δεσμεύσει δημόσια. Τι επαναλαμβάνω και απόψε. Στο Υπουργικό μου Συμβούλιο, αν οι πολίτες με τιμήσουν με την ψήφο τους, θα συμμετέχουν τα πιο λαμπρά μυαλά, οι πιο άξιοι και ικανοί άνθρωποι, οι άριστοι αυτού του τόπου. Είναι τόσο λεπτές οι ισορροπίες σήμερα, τόσο δύσκολα τα προβλήματα μας και οι προκλήσεις, που αν δεν αξιοποιήσουμε τους πιο ικανούς ανθρώπους, δεν μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα. Και παράλληλα, έχω πει και επαναλαμβάνω, ικανοί και άξιοι άνθρωποι, πιστέψτε με, υπάρχουν σε όλους τους ιδεολογικούς και κομματικούς χώρους, και στους ενταγμένους και στους ανένταχτους. Δεν πρόκειται να κάνω ούτε διακρίσεις ούτε αποκλεισμούς. Δεν έχουμε αυτήν την πολυτέλεια. Γιατί δεν τους κάνετε από τώρα. Υπάρχουν, λέτε. Ναι, γιατί δεν εξαγγέλλετε από τώρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Διότι έχετε την άποψη ότι αν κάποιος ικανός άνθρωπος είναι μέσα στους ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Συναγερμού, για παράδειγμα. Ναι, εντάξει. Θα δεχτεί να τον ανακοινώσω ως υπουργών, ας πούμε, εμπορίου ή οικονομικών. Το ίδιο ισχύει και για τον χώρο της αριστεράς και για τον χώρο του κέντρου. Κατά συνέπεια, τα πράγματα είναι απλά. Έχω αναλάβει ακόμα μια δέσμευση. Την επαναλαμβάνω και απόψε. Δεν πρόκειται στο Υπουργικό Συμβούλιο το δικό μου να υπάρξουν ανώτερα κομματικά στελέχη οποιοδήποτε κόμματος. Και μάλιστα, για να ανοίξουμε επιτέλους τον δρόμο και στους νέους ανθρώπους, διότι όλοι επικαλούμαστε τους νέους, αλλά δεν τους δίνουμε ποτέ τη δυνατότητα να προσφέρουν, ούτε προοπτική να συμμετάσχουν και να μας προσφέρουν στον τόπο μας τις γνώσεις, την ενέργεια και την δημιουργικότητά τους. Κύριε Λίκα. Ζήτησα να αναλάβουν και ο κύριος Αναστασιάδης την ίδια δέσμευση. Ότι αν εκείνον τιμήσουν οι πολίτες με την ψήφο του, δεν θα βάλει στο Υπουργικό του Συμβούλιο κανέναν ανώτερο κομματικό στέλεχος κανένα κόμματος. Να ανοίξουμε τον δρόμο στους νέους. Θα πάτε να πείτε στο ΑΚΕΛ τι. Αυτό είναι η δικιά μου απορία. Ελάτε, ψηφίστε με στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Λευκή επιταγή, δηλαδή ως κόμμα το ΑΚΕΛ, ένα μεγάλο κόμμα που θα δώσει τη στήριξή του, αν τη δώσει, δεν θα βάλει κάτω κάποιους όρους. Αναμένετε από το ΑΚΕΛ μια λευκή επιταγή στην υποψηφία ερευνητική σας. Μην βάλουμε πρώτα ένα μάξα μπροστά από τα άλογα. Δεύτερο που θέλω να επισημάνω. Οι ψηφοφόροι της αριστεράς και του ΑΚΕΛ, ακόμα και η ηγεσία του ΑΚΕΛ ίδια, μεταξύ της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εκφράζει ο Νίκος Αναστασιάδης, η οποία δοκιμάστηκε 10 χρόνια, απέτυχε παταγωδώς, σε πολύ καλύτερες συνθήκες μας έδωσε μια κάκη στην οικονομία με τεράστιο χρέος και τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα, μεταξύ της πολιτικής που πρεσβεύει
του ξεπουλήματος των ημικρατικών οργανισμών και γενικά της αποδοχής ανεφόρων ουσιαστικά του μνημονίου εν λευκό και της δικής μου υποψηφιότητας με τις προτάσεις που έχω ήδη καταθέσει για προστασία των ιδιοκτητών κατοικιών και όλα τα συναφή να μην τα επαναλάβω. Τι νομίζετε ότι είναι η φυσιολογική επιλογή ενός κόμματος το οποίο ό,τι λάθη και να έχει κάνει αυτόν την πενταετία ή ό,τι κόστος και να υπομίζεται από την διακυβέρνηση ως κυβερνών κόμμα συνεχίζει να έχει κοινωνικές ευαισθησίες, αν μη τι άλλο λόγω της ιδεολογίας του. Κατά συνέπεια, μεταξύ των δύο επιλογών, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η επιλογή που υπάρχει. Ευχαριστώ. Χριστό. Επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Αναστασιάδη, έχω μία αναπορία. Λέτε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, στην προσπάθεια του να εκμεύσει την στήριξη του Δίκο, παρουσιάστηκε με νέες απόψεις, άλλαξε σε εισαγωγικά τις θέσεις του στον Κυπριακό, ο κ. Αναστασιάς ιδιαίτερα, μετά από 8 χρόνια. Άλλαξε βασικά όλη την πορεία της το θέσεων του. Για να συναντήσει το Δίκο. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία η δική σας. Από την άλλη, η άλλη πλευρά επιχειρηματολογεί ότι εσείς, αν και μας απαντήσετε, αλλάξατε, κάνετε μια πορεία σχεδόν 360 μοιρών, 180 μοιρών, γιατί είναι 160 θα πάμε στο ίδιο σημείο, και διερωτούμε τελικά, εάν όντως ο κύριος Αναστασιάδης είναι σταθερός στις θέσεις του πριν 8 χρόνια, ποια είναι η πιο φερέγγια τοποθέτηση πολιτικού, αυτού που είναι σταθερός ή αυτού που αλλάζει? Κύριε Γεωργίου, όταν αλλάζουν τα δεδομένα και οι συνθήκες, ο άνθρωπος πρέπει να προσαρμόζεται και τα κράτη πρέπει να προσαρμόζονται. Χάραξα μια πολιτική το 1974, πριν μισό αιώνα, σε συνθήκες όπου η Κύπρος ήταν γονατισμένη, με το μισό πληθυσμό μας να είναι πρόσφυγες και χωρίς να έχουμε καμία μα καμία δυνατότητα ή μέσο να ασκήσουμε πίεση πάνω στην Τουρκία. Αποδεχτήκαμε τις διακοινωτικές συνομιλίες. 38 χρόνια μετά δεν πρέπει να επαναξιολογήσουμε τι απέφεραν και αν αποδίδει αυτή η διαδικασία. Δεύτερο, αποδεχτήκαμε τη διζωνική. Ο καθένας έδινε τον δικό του ορισμό. Τον δικό του ορισμό για τη διζωνική. Το 2004 η διζωνική πήρε σάρκα και οστά. Και έκτοτε κανένας δεν δικαιούται να δίνει τη δική του ερμηνεία. Είναι εκεί. Είδαμε τι είναι η διζωνική. Αξιολογώντας αυτά και επειδή τίποτε στον πλανήτη δεν έχει μείνει σταθερό από το 1974 μέχρι σήμερα, όλα έχουν αλλάξει τα πάντα και στο διεθνές σκηνικό, μέχρι και στην επιστήμη και στην τεχνολογία έχουν αλλάξει τα πάντα. Το μόνο που έμεινε σταθερό είναι η διζωνική. Αναλύοντας τον πλανήτη. Λοιπόν, επαναξιολογώντας τα δεδομένα μισό αιώνα μετά, ναι, έχω αλλάξει θέση. Βεβαίως έχει αλλάξει θέση. Με τη λογική σας και τη σκέψη σας, άλλαξε ο κύριος Αναστασιάδης. Άρα συγκρούεται με τη τοποθέτηση της αρχικής σας ότι εκμεεύει απλώς και ξαπατά το Δίκο. Κύριε Γεωργίου, εάν ο κύριος Αναστασιάδης, αν είχαν περάσει 50 χρόνια από το 2008 μέχρι σήμερα, από το 2004, νομίζω πέρασα μόνο 8 χρόνια, δεν είχε αλλάξει τίποτε στο διεθνές σκηνικό στα 8 αυτά χρόνια που να επηρεάζει το Κυπριακό άμεσα. Δεύτερο. Δεν άλλαξε τίποτε. Ουσιαστικό που να επηρεάζει τη λύση του Κυπριακού. Μόνο η ανέβρεση του φυσικού αερίου. Το οποίο ο κύριο Αναστασιάδη δεσμεύτηκε. Η ισχυροποίηση τη Τουρκία δεν είναι αλλαγή. Το διεθνό δεδομένο, κύριε. Η ισχυροποίηση τη Τουρκία δεν είναι αλλαγή. Το διεθνό δεδομένο. Η ισχυροποίηση τη Τουρκία, επειδή εμένα μου αρέσει να είμαι διαβασμένο αλλά και να είμαι σε βάθο διαβασμένο, ισχυροποίηση σε κάποιου τομεί αποδυνάμωση σε άλλου. Η σύγκρουση τη Τουρκία με το Ισραήλ την έχει αποδυναμώσει, δεν την έχει ενισχύσει. Ο ρόλος που έπαιξε η Τουρκία με το Ιράν έχει ραγίσει περαιτέρω το γυαλί στις σχέσεις με την Αμερική. Η υπογραφή της συμφωνίας με την Γκάζπρομ και η εγκατάλειψη του αγωγού Ναμπούκο για επεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα σύγχρονα κράτη αέριο, σήμερα, στα σύγχρονα κράτη, δεν είναι η οικονομική ευρωστία που παίζει τον πρώτο ρόλο. Η Τουρκία πού βρίσκεται σήμερα? Στις διεθνείς συμμαχίες, κύριε Γεωργίου. Άρα τα πράγματα διαφοροποιούνται ακόμη και στο θέμα. Κύριε Γεωργίου, ασφαλώς διαφοροποιούνται, αλλά στο θέμα των διεθνών σχέσεων και των στρατηγικών συμμαχιών, σήμερα το γυαλί των σχέσεων Τουρκίας-Αμερικής έχει ραγίσει σε πολλά μέτωπα. Άρα, κατά συνέπεια, δεν ενισχύθηκε μόνο οικονομικά, αποδυνάμωθηκε σε άλλους τομείς η Τουρκία. Από εκεί και πέρα, ο κ. Αναστασιάδης, με αυτόν τον έγγραφο που έγραψε με το Δίκο, αυτοαναιρεί τον εαυτόν του, όχι αυτόν που είχε το 2004. Τον εαυτό που είχε πριν 2 χρόνια. Παραδέχεται ότι δεν θα επανέλθει, λέει, σχέδιο Ανάν. Το θεωρεί ως πολύ κακό σχέδιο για να μην δέχεται να επανέλθει σχέδιο Ανάν. Άρα, στην πιο κρίσιμη ιστορία τη στιγμή τη Κύπρου, παραδέχεται ότι έκανε λάθος κρίση. Δεύτερο, λέει, δεν θα υπάρξουν χρονοδιαγράμματα.
πριν από δύο χρόνια πίεζε τον κύριο Χριστόφιαν ότι δεν δέχεται χρονοδιαγράμματα και έλεγε χωρίς χρονοδιαγράμματα δεν θα φτάσουμε ποτέ σε λύση. Άρα, δεύτερο λάθος που παραδέχεται σε κρίσιμο θέμα να έχει κάνει. Τρίτο, λέει όχι στη διεθνή διάσκεψη. Ο κύριος Αναστασιάδης είναι που επινόησε τη διευρυμένη διάσκεψη. Πριν από 1,5 χρόνο ακόμα την υπερασπιζόταν. Εάν λοιπόν σε κρίσιμα τέτοια ζητήματα παραδέχεται ο ίδιος και αυτοαναιρείται ότι είχε λάθος κρίση στα τελευταία δύο χρόνια, ποια εγγύηση ότι δεν θα έχει και αύριο λάθος κρίση σε παρόμοια ιστορική στιγμή. Άστε που βέβαια όλα αυτά τα λέει, αλλά δεν αποτελούν αλλαγή τη θέση του κ. Αναστασιάδη, για να είμαστε ειλικρινείς. Το ίδιο το έγγραφο καταλήγει και λέει: ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεσμεύεται όταν το 75% του Εθνικού Συμβουλίου θα έχει σύμφωνο γνώμη με ένα θέμα. Κατά συνέπεια, διατηρεί το βέτο ίδιος μέσω του 30-35% του Δημοκρατικού Συναερμού. Άρα, όσα αναφέρει πριν για να ικανοποιήσει το δίκο και να ξεγελάσει τους ψηφοφόρους του δίκου δεν ισχύουν. Πέραν τούτου, δεν πρόλαβε να λαλήσει τρεις φορές ο Κόκορας και ο κ. Αναστασιάδης επανέφερε και τη διεθνή διάσκεψη. Ωραία. Επανέφερε και το περιουσιακό, το οποίο, τις προτάσεις περιουσιακού του Προέδρου, τις οποίες είπε ότι συμφωνεί και τις αποδέχεται, τις οποίες το δίκο έχει απορρίψει συλλήβδη. Κατά συνέπεια, ποιες είναι οι πραγματικές του θέσεις. Γι' αυτό μιλώ για μεταμφιέσεις προεκλογικές. Εσείς, οι θέσεις που υποστηρίζατε το 1988-89 μέχρι το 2003 ήταν σωστές, κύριε Παυλίδη, από τις περιστάσεις τις δεδομένες. Αν διαβάσετε το πρόλογο του βιβλίου μου, για να μην κουραστεί να διαβάσετε. Το διάβασα, αλλά όχι όλος ο κόσμος, γι' αυτό ρωτώ. Ναι. Τι λέω μέσα στον πρόλογο του βιβλίου μου. Πέραν το ότι λέω ότι δεν κατέχω ούτε εγώ ούτε κανένα στην απόλυτη αλήθεια και η συλλογική. Ήταν λάθος. Λέτε ότι ήταν λάθος οι θέσεις που υποστηρίζατε τότε. Κάνατε λάθος δηλαδή. Και αλλάξατε τις θέσεις. Στα 28 μου και στα 29 μου χρόνια, λέω, όταν μπήκα στην πολιτική, άπειρος και στην ανική ηλικία, λέω ότι ανήκα στην ρομαντική σχολή σκέψης του Κυπριακού. Πίστευα. Και μάλιστα θα βρείτε πάρα πολλές διαλέξεις που είχα κάνει τότε για την επαναπροσέγγιση. Αλλά προκύπτει ένα ερώτημα, κύριε Λίκη. Λέω... πάρα πολλά τα χρόνια, δηλαδή από την εποχή που μπήκατε στην πολιτική, το 1988, μέχρι το 2003, υποστηρίζατε λάθος θέσεις. Μέχρι το 2003, γιατί το 2003. 2000, ναι, πότε. Ήσασταν βουλευτής του ΑΓΕΛ μέχρι τότε. Ναι, μα οι θέσεις του ΑΓΕΛ. Όταν εμφανίστηκε η πραγματική ομοσπονδία, όπως είπατε. Οι θέσεις. Το 2003. Ναι, η ομοσπονδία είναι ένα πράγμα και η ζωνική είναι άλλο πράγμα. Διότι συμμετείχατε σε. Ήσασταν νέες δυνάμεις του ΑΓΕΛ. Το ΑΓΕΛ είχε συγκεκριμένες θέσεις στο Κυπριακό. Και το 2004, ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Παυλίδη, εμφανίστηκε ενώπιον μας το περιεχόμενο της ζωνικής. Και είχαμε την ευκαιρία όλοι, όχι ο καθένας να ερμηνεύεται τη ζωνική κατά το δοκούν. Ήταν περίπου τάφος τα Ιούνοφιλ. Η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία είναι στο τραπέζι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την ανακαλύψαμε το 2004. Όχι, αλλά, ασφαλώς όχι. Αλλά ο καθένας από εμάς έδινε τη δική του ερμηνεία και το δικό του περιεχόμενο. Ο ένας έλεγε θα είναι έτσι, α, ο άλλος β, ο άλλος γ. Το 2004 όλες οι αυταπάτες διαλύθηκαν. Είχαμε μπροστά μας το συγκεκριμένο περιεχόμενο τι σημαίνει διζωνική. Και τότε την απέρριψα. Και έκτοτε την απορρίπτω. Είχαμε για την 8η Ιουλίου, κύριε Λίκα, η οποία επαναλαμβάνει τον όρο. Και αν θυμάμαι καλά και στην διακήρυξη των κομμάτων του διάμεσου χώρου, υπάρχει και πάλι ο όρος και χαιρετήσατε τότε, αν θυμάμαι καλά, την κοινή διακήρυξη, έτσι. Κύριε Φουρλά, η 8 Ιουλίου είναι το κείμενο που υπογράφηκε αυθημερών από τον Άιμνη Σουντάς Παδόπουλο και τον κύριο Ταλάτ και η επιστολή Καμπάρι. Γίνεται αναφορά στη δικαιωματική διζωνική ομοσπονδία και στην 8 Ιουλίου και στη διακήρυξη των κομμάτων του διάμεσου χώρου. Χαιρετήσατε και τα δύο. Όσον αφορά την 8 Ιουλίου, είναι στην προμετωπίδα η αναφορά τη ζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Στην επιστολή που ξεκαθαρίζει αναλυτικά, διότι η συμφωνία η πρώτη δεν ήταν αναλυτική, είναι η επιστολή Καμπάρι που αναλύει πώς θα δουλέψουν οι διαπραγματευτικές ομάδες κλπ. Διότι ήταν μια πολύ καλή, εξαιρετική διαπραγματευτική συμφωνία διαπραγματευτικής φύσεως, διαδικαστικής φύσεως. Λέει ότι ο στόχος της 8ης συμφωνίας αυτής είναι η εξέβρεση νέας βάσης λύσης του Κυπριακού. Νέας βάσης λύσης του Κυπριακού. Άρα, αν ήταν η διζωνική, δεν θα υπήρχε λόγος να εξεύρουμε νέα βάση. Εξού και ο Ερντογάν, και αυτό το γνωρίζουμε από απόλυτα αξιόπιστες πηγές, από την επομένη το πρωί έστειλε το μήνυμα του και έστειλε και τον υπουργό του λίγες μέρες μετά στην Κύπρο για να δώσει οδηγίες στο Ταλάτ να μην εφαρμόσει τη συμφωνία. Εξού και δεν εφαρμόστηκε η συμφωνία στις 8 Ιουλίου. Όσον αφορά τη διακήρυξη των κομμάτων, αντιδείτε και πάλι, διότι δεν μου άρεσε το απόσπασμα. Μου άρεσε να παίρνει κάποιος ολόκληρη τη δήλωση. Είχα πει. Επειδή αφαιρθήκαμε στον όρο, γι' αυτό το χρησιμοποιήσα. Εντάξει, αλλά είχα πει στη δήλωσή μου, με εκφράζει απόλυτα με την περιγραφή του περιεχομένου της λύσης που δίνει. Και εδώ είναι, αν θέλετε, η διαφορά με τους άλλους υποψήφιους επί της ουσίας. Να είμαστε έτσι ειλικρινείς.
περιγράφουν όλοι και αυτοί που υποστηρίζουν τη διζωνική την κοινοτική νομοσπονδία, λένε η λύση θα πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα ελεύθερης διακίνησης εγκατάστασης ιδιοκτησίας σε όλη την Κύπρο για όλους τους Κύπριους πολίτες. Θα πρέπει να διασφαλίζει κράτος δικαίου και κ.κ. Και σας ρωτώ, εάν τα διασφαλίζει αυτά τα δικαιώματα, εάν δηλαδή εμείς οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι έχουμε το δικαίωμα να ζούμε μαζί σε μεικτά χωριά και σε μεικτές πόλεις, αν έχουμε το δικαίωμα οι Ελληνοκύπριοι να εγκατασταθούμε στην Κερίνια όπου θέλουμε και να έχουμε τις δημοκρατικές μας ελευθερίες, το εκλέγει και εκλέγεστε, θα μπορέσει να υπάρξει να λειτουργήσει διζωνική? Η διζωνική δυστυχώς για να λειτουργήσει, γι' αυτό την απορρίπτω, όχι την ομοσπονδία αντιδιζωνική, διότι εκ προημίου, εκ φύσεως, για να μπορέσει να υπάρξει, αφαιρεί δικαιώματα και ελευθερίες από τους Ελληνοκύπριους. Διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα, οι μεν άλλοι υποψήφοι μου λένε διζωνική. Σήμερα ακούω τον κύριο Μαλά σε ένα συνέδριο, μίλησε για ομοσπονδία αντιδιζωνική, δεν την ανέφερε. Αλλά λένε για διζωνική, αλλά περιγράφουν μια λύση η οποία δεν μπορεί να είναι διζωνική. Η διαφορά με μένα είναι ότι λέω την αλήθεια στον κόσμο. Ότι εάν θέλουμε η λύση να έχει αυτά τα δικαιώματα που πρέπει για μένα, οπωσδήποτε η λύση να μας οδηγήσει σε μια ελεύθερη πατρίδα με όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα κατοχυρωμένα για τους Κύπριους πολίτες, και Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, δεν μπορεί να είναι διζωνική. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να βγάλετε και λίγα λεφτά. Και λίγα λεφτά. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Λιλίκ. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Αντιθέσεις, με φιλοξενούμενο τον υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Λιλίκα. Συζητούμε εδώ και με τους συναδέλφους τον Χρήστο Γεωργίου και τον Λουκά Φουρλά. Χρήστο. Κύριε Λιλίκα, για τον Κυπριακό μου ελάχιστα. Αν το ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι, απαντούν οι υποψήφοι. Αυτό είναι φανερό. Έχω μια ανακοίνωση δική σας για το ανακοίνωση του ψευδοκράτους και τελειώνεται και λέτε ότι θα πρέπει να πάμε μια διεκδικητική στρατηγική η οποία θα δημιουργήσει σοβαρό πολιτικό κόστος στην Τουρκία για την κατοχή της πατρίδας μας. Και ρωτούμε, είναι εξειδικευμένες φράσεις οι οποίες ακούστηκαν δεκαετίες. Τι σημαίνει κόστος για την Τουρκία και πώς θα κάνουμε αυτή τη στρατηγική? Διότι ακούσαμε την κριτική σας, δεχόμαστε την άποψη ότι ξέρετε, ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, αλλάξουν ιδέες, αλλάξουν απόψεις, αλλάξουν τα δεδομένα. Θα το δεχτούμε αυτό το πράγμα, παρόλο που είναι ολίγοντι ψυχογράφημα αυτό, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς εσείς θα κάνετε αυτή την αλλαγή για να δημιουργήσεις κόστος στην Τουρκία? Θα σας πω. Πρώτον, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και των αδεσμεύτων που υπήρχαν το 1974 δεν είναι ψυχογράφημα, είναι ιστορικό γεγονός. Το ότι έχουμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ήμασταν το 1974 και σήμερα δείτε και η Τουρκία. Δεν άλλαξε θέση το 1990 που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, άλλαξε το 2000 διότι, στην πορεία του 2000. Παραπάνω, 2002-2003. Διότι το 2004 ξέραμε όλοι τι είναι η διζωνική. Μέχρι τότε ο καθένας ονειρευόταν μια διζωνική ιδανική. Το 2004 προσγειωθήκαμε ανώμαλα όλοι. Δεύτερον, όσον αφορά το πώς θα αλλάξουμε την πολιτική της Τουρκίας. Γιατί εστιάζω στο να αλλάξουμε την πολιτική της Τουρκίας? 38 χρόνια διαπραγματευόμαστε με την τουρκοκυπριακή ηγεσία και δεν πετύχαμε λύση. Γιατί? Γιατί είχαμε πρόεδρους που δεν ήθελαν λύση. Είχαμε ο Μακάριος, ο Κυπριανού και ο Τάσος Παπαδόπουλος, αν θεωρηθούν ότι ήταν σκληροί διαπραγματευτές ή ανέντοτοι, κυβέρνησαν ακριβώς 20 χρόνια. Εάν θεωρήσουμε ότι ήταν πιο διαλλακτικοί ο Γιώργος ο Βασιλείου, ο Γλάφκος ο Κληρίδης και ο Δημήτρης Χριστόφιας, κυβέρνησαν ακριβώς 20 χρόνια. Και κανένας δεν υπέγραψε λύση. Γιατί? Για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι αυτά που επιδιώκει να πετύχει η Τουρκία μέσα από τη λύση του Κυπριακού είναι περισσότερα από αυτά που κατέλαβε με τα στρατεύματα στο 1974. Κατά συνέπεια, εάν συνεχίσουμε να επιτρέψουμε στην Τουρκία, που ευθύνεται για το αδιέξοδο και για τη μη λύση, να συνεχίσει την ίδια πολιτική, τότε ως Κυπριακός Ελληνισμός έχουμε δύο μόνο επιλογές. Δύο, όχι τρεις. Δύο. Είτε θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με την τουρκοκυπριακή ηγεσία για άλλα 100 ή 200 χρόνια χωρίς να πετύχουμε λύση. Είτε για να πετύχουμε λύσεις θα δεχτούμε να ικανοποιήσουμε όλους τους τουρκικούς όρους, αλλά αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε μια λύση τουρκικών προδιαγραφών. Αν λοιπόν δεν θέλουμε ούτε να περάσουν άλλα 200 χρόνια, ούτε να έχουμε λύση τουρκικών προδιαγραφών, προτείνω να εστιάσουμε την προσοχή μας στο πώς εξαναγκάζουμε την Τουρκία να αλλάξει πολιτική. Λένε είναι δύσκολο ή αδύνατο. Το 2006, όταν ανακοίνωσα τον Σεπτέμβριο ότι θα επιδιώξουμε ομόφωνες κυρώσεις κατά της Τουρκίας, δύο χρόνια μετά το δημοψήφισμα, σε πιο δύσκολες συνθήκες που μας προσπαθούσαν ακόμα να μας τιμωρήσουν κάποιες χώρες γιατί απορρίψαμε το σχέδιο ΝΑΝ. Κάποιοι έλεγαν στην Κύπρο είναι ανέφικτο γιατί απαιτείται ομοφωνία και όλες οι χώρες έχουν βέτο. Με σωστή στρατηγική, με σωστές συμμαχίες, άλλες δημόσιες, άλλες παρασκηνιακές, 11 Δεκεμβρίου καταφέραμε να εκδώσουμε τη μόνη κοινή ομόφωνη απόφαση με κυρώσεις κατά της Τουρκίας.
Εάν λοιπόν μπορέσαμε τότε, κύριε Γεωργίου, μπορούμε και σήμερα, όπου σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πιο ενισχυμένη από ό,τι ήταν το 2006. Σήμερα μπορούμε να συνάψουμε στρατηγικές συμμαχίες με το φυσικό αέριο. Χαιρέτησα την απόφαση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν γνωρίζω τους οικονομικούς όρους για να κρίνω οικονομικά τις προτάσεις των συμβολέων των εταιριών, αλλά όσον αφορά τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική προσέγγιση, είπα είναι σωστή επιλογή, με μόνο μια μικρή διαφορά που δεν την είπα τότε για να μην μου πούν συγχαίρεις στην κυβέρνηση και βρίσκει μια αδυναμία. Και η αδυναμία, τη λέω γιατί την είπα και στον Ιταλό τον πρόεδρο χαριτολογώντας, αντί να δοθούν δύο στην οικόπεδα στην Ιταλική εταιρεία, θα πρέπει να δοθεί και έναν οικόπεδο σε μια εταιρεία του Ισραήλ. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Αυτό θα ολοκληρώνει μια πιο ολοκληρωμένη γεωστρατηγική προσέγγιση και καλύτερες συμμαχίες. Δεύτερο, λέω να αξιοποιήσουμε και τη γεωγραφική μας θέση, η οποία έχει στρατηγική σημασία. Και σήμερα την αξιοποιεί η Βρετανία με τις βάσεις και την επιβουλεύεται η Τουρκία. Κάναμε ένα πρώτο βήμα το 2006 με τη Γαλλία, υπογράφοντας αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία, που μας ήταν πολύ επωφελής σε κάποιες κρίσιμες στιγμές που δεν μπορώ να πω δημόσια αυτή η συμφωνία. Μας χρησίμευσε το μέγιστο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τη γεωστρατηγική μας θέση εμείς πλέον. Τρίτο, να αναβαθμίσουμε την αξία μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν λέω την αξία μας, εννοώ το όφελος που προκύπτει για την υπόλοιπη Ευρώπη από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με τη νέα Προεδρία, γιατί θα ήταν λίγο παράδοξο να καταθέσουμε προτάσεις στην Κυπριακή Προεδρία, θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις στη νέα Προεδρία για το πώς η Κύπρος μπορεί να γίνει ακόμα πιο χρήσιμη στους Ευρωπαίους και έτσι θα αναβαθμίσουμε και την αξία μας και το ρόλο μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξεκινήσαμε να κάνουμε το 2006, αλλά εγκαταλείφθηκε αυτή η πολιτική, και να αξιοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε και τις ευκαιρίες που μας δίνει η προοπτική της Τουρκίας και η αίτηση της Τουρκίας. Έχω εισηγηθεί ακόμα ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε και τη διαδικασία των συνομιλίων. 38 χρόνια διακοινωτικές συνομιλίες, γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Δεν με φοβούμαι τις ηγεσίες, θέλω να είμαι δίκαιος, των προηγούμενων δεκαετιών. Διότι μετά το 1974 η Τουρκία αρνείται να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλίων και η πολιτική μας ηγεσία είχε μόνο δύο επιλογές. Είτε να μην έχει καθόλου διάλογο και να μην υπάρχουν διαπραγματεύσεις, άρα καμία προοπτική λύση του Κυπριακού, είτε να δεχτεί τις παρενέσεις των ΗΠΑ και κάποιων άλλων φιλοχωρών για διακοινωτικές συνομιλίες. Επέλεξαν τις διακοινωτικές συνομιλίες. Κύριε Λίκα, μου επιτρέπετε. Σήμερα, κλείνω, θα είναι πολύ σύντομος. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι αυτά τα 38 χρόνια ουσιαστικά τα αξιοποίησε η Τουρκία για να αναβαθμίσει το ψευδοκράτος, για να αξίζει τον επικισμό στα κατεχόμενα και για να μετατραπεί η Τουρκία από εισβολέας σε ουδέτερο χώρα παρατηρητή. Η πρότασή μου είναι να γίνει, ήρθε η ώρα να γίνει παράλληλη και ταυτόχρονη διαπραγμάτευση. Να ετοιμάσουμε εμείς το δικό μας πλαίσιο λύσης, στο οποίο δεν θα υπάρχουν οι διαχρονικές μας υποχωρήσεις, να το καταθέσουμε στις συνομιλίες, να διαπραγματευτούμε με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας για τα ζητήματα εκείνα που αφορούν τη διασφάλιση των δικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών μέσα από τη λύση, αλλά παράλληλα και ταυτόχρονα πρέπει να διαπραγματευτούμε με την Τουρκία για τα ζητήματα που μόνο η Τουρκία μπορεί να αποφασίσει, που είναι η αποχώρηση των στρατευμάτων, των επίκων, κατάργηση εγγύσεων και των επιβατικών δικαιωμάτων. Κάποιοι λένε θα αρνηθεί η Τουρκία να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών. Επειδή το έχω βιώσει και με άλλες περιπτώσεις από τις εμπειρίες μου και στο Υπουργείο Εμπορίου, κυρίως όμως στο Υπουργείο Εξωτερικών, σας διαβεβαιώ πως αν η Τουρκία γνωρίζει ότι η Κυπριακή κυβέρνηση είναι αποφασισμένη στην περίπτωση που αρνηθεί να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, η Κυπριακή κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αναστείλει μονομερώς την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας και να της δημιουργήσει σοβαρό πολιτικό κόστος, ακόμα και την προοπτική προνομιακή σχέση, θα σκεφτεί διπλά και τριπλά η Τουρκία. Διότι το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο. Ο Τσέρτσιλ έλεγε, και κλείνω με αυτό, ότι τα κράτη δεν έχουν φίλους, έχουν συμφέροντα. Ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα συγκλίνουμε τα δικά μας ενεργειακά συμφέροντα με άλλα συμφέροντα μεγάλων χωρών για να διαμορφώσουμε συμμαχίες. Ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα αγγίξουμε άλλα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την πολιτική της και να υπερασπιστούμε τα δικά μας συμφέροντα. Λουκά, σύντομα, διότι έχει ολοκληρωθεί. Όχι, απλώς θα ρωτούσα πώς σκοπεύει να κυβερνήσει ο κ. Λύκας, αν θα έχει Εθνικό Συμβούλιο, ποιος θα είναι ο ρόλος των κομμάτων, μάλιστα, αν θα αναβαθμίσει το Εθνικό Συμβούλιο. Σύντομα όμως, κύριε Λύκα. Πολύ, θα είναι πολύ σύντομα σε αυτόν. Έχουμε ήδη πρόταση την οποία έχω ανακοινώσει και θα την έχουμε στο προεκλογικό πρόγραμμα. Θεωρώ ότι το Εθνικό Συμβούλιο έχει εκπληρώσει το ρόλο του, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα σύγχρονα δεδομένα. Mm-hmm. Η πρότασή μου είναι να διαμορφωθεί με νομοθεσία έναν Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στα πρότυπα του Αμερικάνικου αλλά και τέτοιου συμβουλίου που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με νομοθεσία, με κανονισμούς λειτουργίας, για να μην εξαρτάται από τον εκάστοτε πρόεδρο
αν θα το συγκαλεί και πώς θα το αξιοποιήσει. Άραστε. Να έχει τις δυνατότητες επίσης να αξιοποιεί δεξαμενές σκέψεις και εμπειρογνώμονες. Γι' αυτό και είχα κάνει μέχρι σήμερα δύο συναντήσεις με δεξαμενές σκέψεις, όπως είναι ο Θουκυδίδης και η κίνηση Ελευθερία. Θα έχω και άλλες τέτοιες συναντήσεις και είμαι σε αυτήν τη φάση που μιλούμε σε μια προσπάθεια να ανακοινώσουμε ένα διεπιστημονικό συμβούλιο, δηλαδή συμβούλιο που θα μετέχουν εμπειρογνώμονες και επιστήμονες διαφόρων κλάδων, για να μπορέσουμε ακριβώς να διαμορφώνουμε πιο ολοκληρωμένες πολιτικές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λίκα, που ήσασταν εδώ μαζί μας. Θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους, τον Χρήστο και τον Λουκά. Και πάνω απ' όλα εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή τη στιγμή και μας παρακολουθούσατε. Να είστε καλά, καλό βράδυ.